Αρχή τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρο του κόμματο Πατρίδα Πατριωτική Δύναμη Αλλαγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Κύριε Μπογδάνο, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω, κύριε Μελιγκόνη. Καλή σα ζώνη, σα εύχομαι. Να είστε καλά. Ε, λοιπόν, ε, γιατί άλλο ένα δεξιό κόμμα. Θέλω να πω, εκτό από την Ο... κλασική κατηγορία που σα απευθύνουν ότι ε, με έναν τρόπο ε, δεν θέλετε να γυρίσετε στη Νέα Δημοκρατία και προσπαθείτε να, να διασωθείτε εντό εισαγωγικών πολιτικά. Τι, τι άλλο, τι διαφορετικό μπορεί να φέρει αυτό το κόμμα. Ωραία. Κατά πρώτον, δεν είναι άλλο ένα δεξιό κόμμα. Mm -hmm. Είναι το μόνο δεξιό κόμμα στην Ελλάδα σήμερα. Και επιτρέψτε μου να σα εκθέσω το σκεπτικό μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα επίσημα κεντροδεξιό, επί τη ουσία στι πολιτικέ του κεντρώ, αν όχι κεντροαριστερό. Το κόμμα του κυρίου... Άρα δεν είναι δεξιό. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ε, κεντροαριστερό ο... είναι ο κύριο Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία ναι. ακολουθεί κεντροαριστερέ πολιτικέ, κατασυγάζοντα δεξιέ φωνέ όπω αυτέ. Του κύριο Γεργιάδη, Κυρίω σε ιδεολογικά ζήτηματα. Mm -hmm. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, ο οποίο προέρχεται από το Πασόκ, ο ίδιο ο κύριο Βελόπουλο δεν θέλει να το χαρακτηρίζει δεξιό. Το έχει πει, το σέβομαι, άρα και το κόμμα του κύριο Βελόπουλου δεν είναι δεξιό. Το κόμμα κασιδιάρη γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ακροδεξιό, αν όχι κάτι ακόμα χειρότερο. Ε, άρα δεν είναι το ίδιο. Το καινούπνουμε δικαίωμα. Έχει ένα, ένα, ένα δεξιό κόμμα. Και τώρα από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ανυχνεύονται. Το κόμμα με το οποίο συνεργάστηκα, το εξοκινευουλευτικό κομματίδιο το οποίο συνεργάστηκα mm -hmm. για ε, ένα φεγγάρι, έχει πρόεδρο ο οποίος μας έστελνε εσωτερικές οδηγίες που με ταυδελιγμίας επέμενε να μην αναφερόμαστε στο κόμμα ως δεξιό ή ως συντηρητικό. Επειδή δεν αγαπά αυτές τις λέξεις, δεν αγαπά αυτές τις έννοιες, δεν αγαπά αυτές τις ιδεολογίες. Συνεπώς, η πατρίδα, η πατριωτική δύναμη αλλαγής, που σήμερα... Ανακοινώσαμε και ιδρύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αντιπρόεδρο την κυρία Λατινοπούλου και πρόεδρο τον συνομιλητή σας είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κανονικό δεξιό κόμμα στην Ελλάδα σήμερα. Ε, βλέπω ότι σας ασκείται κριτική σήμερα που, που κάνατε και τα αποκαλυπτήρια ε, και χρησιμοποίησατε αυτό το περίφημο σύνθημα Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια. Μετά βάλατε και τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Το πατρίς, Θρησκεία όμω, Οικογένεια. Ε, ε, Μπαίνετε με το δεξί, εντό εισαγωγικών, με ένα σύνθημα τη Χούντα. Μπαίνουμε με το δεξί, κλίνατε επί δεξιά, λέμε στον κόσμο που μα ακούει, όλα δεξιά θέλουμε να τα δούμε. Αλλά το σύνθημα δεν είναι τη Χούντα, κύριε Μελιγκονή. Είναι ένα σύνθημα από το 1870, το οποίο είχε ξεκινήσει την περίοδο που η Ελλάδα. Ε, κοιτούσε να δει πώς θα εξαπλωθεί, πώς θα λυτρώσει τους υπόδουλους αδελφούς και αφορούσε σε μια ιδεολογική αντίληψη, την οποία αργότερα σφετερίστηκε επικοινωνιακά η Χούντα. Εμείς μιλάμε για αυτά που αγαπάμε. Αγαπάμε την πατρίδα, αγαπάμε τη θρησκεία μας και αγαπάμε και τον θεσμό της οικογένειας που θεωρούμε ότι είναι το αναφέρετο και μη αντικαταστάσιμο κύτταρο όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και κάθε κοινωνίας που θέλει να ευημερεί και να προκόβει. Όσον αφορά στην οικονομική ελευθερία, είναι αυτό το οποίο μας διαχωρίζει από τους κρατιστές. Τους κρατιστές ακόμα και της κυβερνόσας Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακολουθεί, κύριε Μελιγκόνη, σοσιαλιστικές πολιτικές. Φόρους και επιδόματα. Δεν έχουμε κέντρο... αφήσει δημόσια επιχείρηση για επιχείρηση. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ποια είναι σοσιαλιστική πολιτική. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, κύριε Μελιγκόνη, ναι. στο οποίο τα στοιχεία βασιζόταν η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, ούτω ώστε να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη οικονομικού φιλελευθερισμού, ναι. έχει έναν δείκτη, ο οποίο δεν μπορεί να πει ψέματα. Το 2019, οι Έλληνε δούλευαν από τις 365 μέρες το χρόνο, 161 μέρες για να πληρώσουν τις συνολικές υποχρεώσεις τους στο κράτος. Ναι. Το 2022 είναι 163. Άρα, την τριετία της Νέας Δημοκρατίας mm -hmm. ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία οι συνολικές υποχρεώσεις του μέσου Έλληνα πολίτη προς το κράτος ξαναλέω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών Μάρκος Δραγούμης, έχουν αυξηθεί. Ίσως είναι ο λόγος που το ε, επίσης, φιλελεύθερο οικονομικού Ινστιτούτο Φρέιζερ με έδρα τον Καναδά ναι. κατατάσσει σήμερα την Ελλάδα τελευταία στον δίκτυο οικονομικής ελευθερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μισό λεπτό όμω. Μιλάτε για μια τριετία όπου για δύο τουλάχιστον πανδημικά κύματα σχεδόν όλοι ζούσαν από το κράτο και πάνω κάτω αυτό γινόταν σε όλη την Ευρώπη. Ε, και για ενισχύσει, ε, επιδόματα στήριξη κτλ. που φαντάζομαι, μιλάω για την ενεργειακή κρίση τώρα, mm -hmm. που αν δεν υπήρχαν, φαντάζομαι ότι ε, θα είχαν ε, ε, δεκαπλασιαστεί οι, οι αιτήσει αποκοπή ρεύματο κτλ. Το είπατε μόνο σα ότι αυτό συνέβη σε όλη την Ευρώπη. Yeah. Γιατί ήταν η Ελλάδα που έπεσε στον πάτο τη συγκεκριμένη λίστα λόγω του μείγματο των επιλογών και των πολιτικών. Οι όλε οι υπόλοιπε χώρε διασώθηκαν με κάποιο τρόπο. Μόνο η Ελλάδα έπεσε τελευταία στον δίκτυο οικονομική ελευθερία. Οι mm -hmm. πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. αριστερίζουν συνολικά. Δεν μιλάμε μόνο για την πολιτική φόρων και επιδομάτων. Μιλάμε για τον λάθρο μεταναστευτικό, μιλάμε για μια ε, πολιτική ακραία προοδευτική αντίληψη τύπου Ηνωμένων Πολιτειών, Δέμοκρατ, Καμάλα, Χάρη, Ισλαμικού επικισμού αντικατάσταση πληθυσμών. Και βεβαίω μιλάμε και για έναν ακραίο δικαιωματισμό που βάζει όλε τις μειονότητες, από τους Ρωμά μέχρι τους Λοάτκι, πάνω, μπροστά, από τον απλό, καθημερινό, φορολογούμενο, φιλήσυχο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει την τύχη σε εισαγωγικά να υπάγεται σε κάποιο είδους μειονότητα για να τον προστατέψει το μαξίμου του κ. Μητσοτάκη. Πάντω, νομίζω μπορούμε να δούμε πολλού ανθρώπου που να ανήκουν σε αυτό που εσεί ονομάζετε μειονότητε, είτε μιλάμε για εθνοτικέ, είτε ακόμη, ακόμη και για ανθρώπου που δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για μειονότητα όταν μιλάμε απλώ για σεξουαλικέ επιλογέ. Όπω και να έχει, μπορώ να, από αυτέ τι κατηγορίε, να το πω έτσι, μπορώ να ανακαλέσω να, να στη μνήμη μου πάρα πολλού mm -hmm. που δεν αισθάνονται ότι έχουν την τύχη σε σχέση με τον Νίκο Κυραίο, που εσεί πάνω κάτω περιγράφετε. Εμεί σαν ένα συντηρητικό κόμμα. Έχουν Α, περάσει τον παθόν του στον Τάραχο. Εμεί σαν ένα συντηρητικό κόμμα, συνδεόμαστε με το ECR, European Conservatives and Reformists. Mm -hmm. Είναι η ευρωομάδα στην οποία ανήκει το κόμμα του Ορμπάν, το κόμμα του Μωράβιατσικη, του κυβερνήτη της Πολωνίας, το κόμμα του Γένσα, του κυβερνήτη της Σλοβενίας, στην οποία ανήκει το Vox στην Ισπανία, στην οποία ανήκει και το κόμμα της Μελώνη, που θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Ιταλίας. Λοιπόν, όσο... όλοι αυτοί είναι ακροδεξοί πάντως, δεν είναι δεξοί. Όλοι αυτοί είναι συντηρητικοί και διαχωρίζουμε τη θέση μας από τους ακροδεξιούς. Η Μελώνη δήλωνε ότι ο Μουσολίν εργάστηκε για την Ιταλία. Η Μελώνη, τις δηλώσεις της ναι. αυτές, καταλαβαίνω, προς τιμήν της, mm -hmm. της ήρε και έκανε την αυτοκριτική της για αυτές. Ξέρετε, ε, μπορεί ένας Αριστερός. Εγώ ποτέ δεν μπήκα σε τέτοιου είδου ναι. ατραπού και τι αποδοκιμάζω. Mm -hmm. Αλλά θέλω να καταλαβαίνω και ανθρώπινα έναν άνθρωπο. Ένα άνθρωπο ο οποίο στα 19 του πίστευε στον Στάλιν, για παράδειγμα, έναν αιμοσταγή δικτάτορα, ενδεχομένω αν προερχόταν από ένα δεξιό περιβάλλον, να ε, πίστευε σε έναν mm -hmm. άλλο αιμοσταγή δικτάτορα. Εμείς όλα αυτά mm -hmm. όχι απλά τα αποδοκιμάζουμε, αλλά θεωρούμε ότι. Το γεγονός ότι προχωράμε πλέον σε μια κανονική πολιτική έκφραση των αγωνιών mm -hmm. που έχει σήμερα και ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος πολίτης απέναντι σε μια ακραία μηδενιστική παγκοσμιοποίηση που ξεριζώνει όλες τις αξίες, τις αρχές και τα θεμέλια των κοινωνιών μας είναι καλό να έρχεται αυτοί, αυτό το ρεύμα, αυτό το κύμα να έρθει προς το κέντρο. Να είναι ένα κανονικό δεξιό συντηρητικό ρεύμα και ένα ρεύμα το οποίο δεν επιθυμεί ούτε εγκρίνει τις ακρότητες. Εάν θέλουμε να ξαναπάρουμε τις χώρες μας, εάν θέλουμε να ξαναπάρουμε τις ζωές μας, εάν θέλουμε να ξαναπάρουμε την Ευρώπη στα χέρια μας, δεν ήταν ρατσιστής ο Δαλάη Λάμα όταν έλεγε ότι η Ευρώπη ανήκει στους Ευρωπαίους και όχι στους αφροασιάτε Αφροασιάτες μουσουλμάνους. Αμα θέλουμε να τα κάνουμε λοιπόν αυτά κύριε Μελιγκόνη, θα πρέπει πρώτον να έχουμε διάθεση ανένδοτου αγώνα. Απέναντι σε όλου εκείνου οι οποίοι μα επιφυλάσσουν ένα ζωφερό μέλλον, και β' να είμαστε σοβαροί, θεσμικοί, δημοκρατικοί. Και αυτό ακριβώ σημαίνει ότι συζητήσαμε. Απόρριψη όλων των άκρων. Ε, κατά συνέπεια, φαντάζομαι ε, από όλα αυτά που λέτε, συμπεραίνω ότι ε, καθόλου με αρνητικό μάτι δεν βλέπετε την νίκη Μελώνη στην Ιταλία, σα-ίσα. -ίσα, Το ακριβώ αντίθετο. Οι, οι αγωνίε ε, των μισών Ιταλών πολιτών θέλω να σας επισημανώ, ή τουλάχιστον σχεδόν των μισών πολιτών ναι. που πήγαν να ψηφίσουν. Διότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα το να ψηφίζουν οι συμπολίτες ναι. μας. Και εγώ θέλω να, απευθυνθώ, θέλω να απευθυνθώ πρώτα και κύρια στους συμπολίτε μου εκείνους mm -hmm. που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, διότι δεν εμπιστεύονται τις επιλογές στην κάλπη. Λοιπόν, αυτό το 40 του Ιταλικού πληθυσμού θα πρέπει να μας καταστεί σεβαστό, και θα πρέπει να μας καταστεί σεβαστό κυρίως για τις αγωνίες του. Είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιώ αυτή mm -hmm. τη λέξη. Όταν βλέπεις την πατρίδα σου να παραδίδεται, όταν βλέπεις τον πολιτισμό σου να, να ξεφτίζει, όταν βλέπεις να προσβάλλονται οι αξίες, οι αρχές, τα θεμέλια στα οποία πιστεύεις, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, να τα πάλι, τότε θα αντιδράσεις. Ευτυχώ που θα αντιδράσει, διότι αυτό προβλέπει το δημοκρατικό πολίτευμα. Την κάλπη και την εντολή σε αυτού mm -hmm. του οποίου ο λαό εμπιστεύεται, ούτω ώστε να κυβερνήσουν. Ξαναλέω, χαίρομαι που στην Ευρώπη υπάρχει μία άνοδος όχι των ακροδεξιών, των δεξιών και συντηρητικών κομμάτων. Δεξιό και συντηρητικό, καθαρό, ξεκάθαρο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα είναι μόνο. Η Πατριωτική δύναμη Αλλαγή. Ε, κύριε Μπογδάνε, ε, έχει ανοίξει μια συζήτηση για συνεργασίε. Ούτω ή άλλω, με την απλή αναλογική η συζήτηση, αυτή επιβάλλεται. Ενδεχομένω mm -hmm. και οι συνεργασίε, αν δεν πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Αν λοιπόν υποθέσουμε, λέω αν υποθέσουμε, διότι σήμερα ουσιαστικά ανοίγεται την περπατησιά σα, είναι πολύ νωρί να διατυπώσει οποιοδήποτε την οποιαδήποτε πρόβλεψη για το κόμμα σα. Αν υποθέσουμε ότι σε αυτή τη συζήτηση, ε, στο, στο μετεκλογικό τοπίο τη απλή αναλογική, θα παίρνει ρόλο και το δικό σα το κόμμα, έχει ρόλο. Ε, πώς τοποθετήσετε σε αυτή τη συζήτηση. Μακριά από τους πιναλαίους της εξουσίας. Αυτό το οποίο με θλίψει βλέπω mm -hmm. είναι την απαταιωνία διαφόρων οι οποίοι προσπαθώντας να πουλήσουν μια αντίθεση στις κυβερνητικές πολιτικές το μόνο το οποίο τελικά αγορεύονται είναι ένα ψίχουλο mm -hmm. από το τραπέζι της εξουσίας. Μακριά από εμάς αυτά. Δεν θα γίνουμε. Το παρακολούθημα το Παραμάγαζο, το Δεκανίκη, ο Βαστάζο, ο Μπροστινό. Θα μπορούσα να βρω κι άλλε λέξει, διότι έχω παραδείγματα που με εμπνέουν που κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν θα γίνουμε όλα αυτά. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του Μαξίμου, ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, mm -hmm. ούτε κανενό. Είμαστε εδώ για έναν και μόνο λόγο: Να εκφράσουμε με συνέπεια, με μαχητικότητα και με πίστη, mm -hmm. διότι γνωρίζουμε ότι από τις ίδιες αξίε που εμά συγκινούν, εμφορείται πάρα πολύ κόσμο, τα θεμελιώδη, τα οποία αισθανόμαστε ότι απειλούνται και τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε. Μάλιστα. Να κύριε Μπογδάνη, σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ Υπάστε κύριε Μπογδάνη. Να Καλό είστε καλά. Βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίε και κύριοι, λίγε διαφημίσει και πάλι εδώ με τι υπόλοιπε